Για τα μπαχαρικά έγιναν οι μεγαλύτεροι πόλεμοι στην ιστορία. Και έναν από αυτούς τον δημιούργησα εγώ, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Πάλι κανέλα έβαλες? Όχι βέβαια. Τώρα ή θα με πεις εσύ ή θα πιστέψω τη μύτη μου. Εδώ μόνο κανέλα μυρίζει. Ήμαρτον κύριε. Χρήσε μου άνθρωπο, αφού σε είπα δεν έβαλα. Σουλτάνα εμένα διέσαι. Σε το είπα τόσες φορές, τα σουτζουκάκια κανέλα δεν πίνει. Ό,τι σε είπε η μάνα σου, μόνο αυτό πας για κάνεις. Η μαμά μου ήταν η καλύτερη μαγείρισα στο Τζιχανγκύρ. Σ' όλα τα συσίτια την περίμεναν πως και πως να πάει να μαγειρέψει. Στο κρέας κανέλα βάζουνε μόνο άμα μυρίζει. Επειδή στο σπίτι σας παίρνατε κρέας μια φορά το χρόνο πριν να τον παϊράμι και δεν είχατε μπουζιέρα, βάζατε κανέλα. Η πρώτη μπουζιέρα με ηλεκτρικό που ήρθε στην πόλη, εμείς την πήραμε. Ο Αμερικάνος πρόξενος μας την έστειλε. Με τόσους Αμερικάνους στο σπίτι σας, γιατί σε έδωσαν σε μένα? Με το λες να το καταλάβω κι εγώ για βρήμα. Μπαμπά Νάσορ Σάιντεσεν, είμαι άλλα τζάκτα μου. Μπανάνδα σου του κλάρου ζαμανά. Το θέμα του καυγά ξεκινούσε πάντα από ασήμαντες λεπτομέρειες. Αλλά πάντα κατέληγε σε κοσμοϊστορικά γεγονότα. Ο παλαιολόγος! Και σένα τον παλαιολόγο ποιος δεν τον έμαθε? Το γράφουν όλα τα βιβλία. Τον Κωνσταντίνο τον παλαιολόγο, άλλη φορά να μην τον πιάνει στο στόμα σου. Καμάμ! Δεν θα με μάθεις ιστορία εσύ μπροστά στο παιδί. Εγώ τελείωσα τη μεγάλη του γένους. Ποτέ δεν μας είπαν ότι ο αυτοκράτορας έτρωγε κρέας με κανέλα.